από το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, σελίδα 950, Ιώτα Γάμα, 13ο κεφάλαιο και 1ο εδάφιο. Πρόδε της εορτής του Πάσχα εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν του κόσμου, εν το κόσμο, μέχρι τέλους αγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτη να παραδώσει αυτόν, εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε σε αυτόν ο Πατήρ εις τα σχήρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρ εις τον υπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήταν διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος, «Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εκείνο το οποίο εγώ κάνω σύ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσεις με τα ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα?» Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων ο Πέτρος, «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Ο λελουμένος δεν έχει χρειά μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός και εσείς είστε καθαροί, αλλά ουχή πάντες, διότι ήξευρεν εκείνον ως έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλι είπε προς αυτούς, «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρωτιστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς για να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε αν κάμνετε αυτά. Δεν λέγω τούτο περί πάντων ημών, εγώ εξεύρω ποιους έκλεξα, αλλά δια να πληρωθεί γραφή ο τρόγων μετεμού των άρτων, εσήκωσεν επ' εμέ την πτέρνα αυτού. Από του νυν σας λέγω, τούτο πριν γίνει, δια να πιστεύσετε ότι όταν γίνει ότι εγώ είμαι. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δέχετε όντι να πέψω εμέ δέχετε, και όσοι δέχετε εμέ δέχετε τον πέψαντά με. Αφού είπε τα αυτά ο Ιησούς, εταράχθην την ψυχήν και μαρτύρησε και είπε, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει. Έβλεπον λοιπόν εις αλλήλους οι μαθητές απορρουτούντες περί τίνος λέγει, εκάθετο δε και κλειμένος στον κόλπο του Ιησού εις των μαθητών αυτού, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Νεύει λοιπόν προς τούτον ο Σίμων Πέτρος για να ρωτήσει, τι είναι εκείνος περί του οποίου λέγει, και πεσών εκείνος επί το στήθος του Ιησού, λέγει προς αυτόν, «Κύριε, τι είναι?» Αποκρίνεται ο Ιησούς, «Εκείνος είναι εις τον οποίον εγώ βάψα στο ψωμίον θέλω δώσει. Και εν βάψα στο ψωμίον δίδει εις τον Ιούδαν Σίμωνο τον Ισκαριώτη και μετά το ψωμίον τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς». Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, «Ότι κάμνεις, κάμνε ταχύτερον. Τούτο όμως ουδείς εκ των καθημένων εννόησε προς τι είπε προς αυτόν, διότι την έσαι νόμιζον, επειδή ο Ιούδας είχε το γλωσσόκομον, ότι λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, αγόρασον όσον έχομεν χρίαν για την εορτήν, ή να δώσει τι εις τους φτωχούς. Λαβών λοιπόν εκείνος το ψωμίον, εξήλθεν ευθύς, ή το δε νίξ. Όταν λοιπόν εξήλθεν, λέγει ο Ιησούς, τώρα εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Εάν ο Θεός εδοξάσει εν αυτό, και ο Θεός θέλει δοξάσει αυτόν εν εαυτό, και ευθύς θέλει δοξάσει αυτόν. Τεκνία, αίτιο λίγον είμαι με θυμών, θέλετε με ζητήσει, και καθώς είπαν προς Ιουδαίους ότι όπου εγώ υπάγω, εσείς δεν δίναστε να έλθετε και προς εσάς λέγω τώρα. Εντολήν και νύν σας δίνω να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλω συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, αν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, πού υπάγεις?» Απεκρίθη σε αυτόν ο Ιησούς, «Όπου υπάγω δεν δίνεσαι τώρα να με ακολουθήσεις, τώρα όμως θέλεις με ακολουθήσει».
Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν δίνομαι να σε ακολουθήσω τώρα, την ψυχή μου θέλω βάλει υπέρ σου». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Την ψυχή σου θέλεις βάλει υπέρ εμού, αληθώς, αληθώς συλλέγω, δεν θέλει φωνάξει ο αλέκτορ, έως σου με απαρνηθείς τρεις. Αμήν». Έφτασε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, όπου ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, θα παρεδίδεται εις τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους αρχιερείς, στο λαό Ισραηλής, στους στρατιώτες των Ρωμαίων, και θα τον θανάτωναν με τον επικατάρατο θάνατο του Σταυρού. Είναι η μέρα, η τελευταία, που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θα είναι με τους μαθητάς του. Επώδυνη μέρα για αυτόν, μία ημέρα άγνωστη ακόμη για τους μαθητάς. Είναι η μέρα που θα συμμετάσχουν στο Πάσχα των Ιουδαίων. Είναι η λεγόμενη για μας Μεγάλη Πέμπτη. Βρίσκεται πια στο Ιεροσόλυμα από την Κυριακή που εισήλθε με τα βαΐων και κλάδων. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, απόγευμα. Πρέπει να φάει το Πάσχα μαζί με τους μαθητάς του και με τρόπο θαυματουργικό, δηλαδή αποστέλει μαθητάς να ακολουθήσουν κάποιον που προχωράει στο δρόμο. Σε όποιο σπίτι μπει, εσύ θα μπείτε και θα πείτε που είναι το ανώγιο που είναι ετοιμασμένο για τον Κύριό μας, για να φάγει με τους μαθητάς το Πάσχα, πράγμα για το οποίο έγινε. Και έτσι ο Κύριός μας με τους μαθητάς του βρίσκεται πλέον στο ανώγιο και τρώνε το Πάσχα, το δείπνο του Πάσχα των Εβραίων. Ο Λόγος του Θεού μας παρουσιάζει τώρα, θα έλεγα, την καρδιά του Κυρίου σε όλη αυτή την ημέρα. Τι φιλοξενεί μέσα στην καρδιά του ο Χριστός για τους μαθητάς του, αλλά και τον πόνο τον οποίον έχει, γιατί ξέρει ότι σε λίγο θα περάσει τη δοκιμασία, τη μεγάλη, για την οποία βεβαίως ήρθε επί της γης, την δοκιμασία του να γίνει κατάρα επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, ο πατέρας του να αποστρέψει το βλέμμα του και όλες οι αμαρτίες όλης της ανθρωπότητος να πέσουν επάνω του, γιατί είναι αναμάρτητος και θα αποτελέσει τον ηλασμό των αμαρτιών όλων των ανθρώπων. Πρώτης εορτής του Πάσχα, δηλαδή πριν βρεθούν να φάνε όλοι μαζί, καθώς ήξερε ο Κύριός μας ότι ήλθε η ώρα αυτή αυτού και είναι η τελευταία μέρα η δική του και στη συνέχεια θα μεταβεί πια εκ του κόσμου προς τον Πατέρα, αφού αγάπησε τους αδικούς του, τους εκάλεσε, τους δίδαξε, τους αποκάλυψε και όλα αυτά με την αγάπη του Θεού Πατρός που ήταν εγκεχημένη στον άνθρωπο Χριστόν Ιησούν, στην καρδιά του δια Πνεύματος Αγίου, το οποίο είχε χωρίς μέτρο μία αγάπη μοναδική, η αγάπη του Χριστού που, όπως μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, είναι αυτή που υπερβαίνει πάσαν γνώση. Η αγάπη του Χριστού είναι αυτή που μας εισφύγει και η αγάπη του Χριστού είναι αυτή που ξεπερνάει κάθε γνώση μέσα στη ζωή και στην καρδιά και στη λογική του ανθρώπου. Με αυτή την αγάπη λοιπόν απαρχής αγάπησε ο Ιησούς Χριστός τους μαθητάς του και τους αγάπησε μέχρι τέλους. Και αυτή είναι η αγάπη του Χριστού, που έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος. Με αυτή την αγάπη μας αγαπάει και εμάς. Με μία αγάπη που δεν έχει διακυμάνσεις, γιατί δεν είναι ανθρώπινη, είναι ουράνια, είναι θεϊκή, δεν εξαρτάται από το τι κάνει ο άνθρωπος, καλό ή κακό. Η αγάπη του Χριστού είναι απόλυτη, πλήρης, τέλεια, υπερβαίνουσα πάσα γνώση για όλους τους ανθρώπους. Με αυτή την αγάπη λοιπόν που τους αγάπησε τους μαθητάς και μέχρι το τέλος, κάθεται τώρα μαζί με τους μαθητάς του να φάει το δείπνο, σημειωτέων δε ότι ανάμεσα στους μαθητάς του είναι και ο Ιούδας, όπου γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ιησούς Χριστός
ότι ο διάβολος έχει βάλει στην καρδιά του Ιούδα για να τον παραδώσει, όχι να τον προδώσει, κάτι πολύ χειρότερο, να τον πάρει και να τον δώσει στους εχθρούς του για να τον σταυρώσουν. Και έτσι και αυτόν ο Ιησούς Χριστός τον αγαπάει με μία αγάπη τέλεια και μέχρι τέλους. Και τώρα αρχίζει το ωραιότερο, θα μπορούσα να πω, μάθημα που θα δώσει ο Κύριος και διδάσκαλος Ιησούς Χριστός στους μαθητάς του. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε καλή συνήθεια, επειδή οι άνθρωποι περπατούσαν με σανδάλια και έστω και αν είχαν βγει και από τα λουτρά που έκαναν τώρα οι άνθρωποι, τότε οι άνθρωποι, τα πόδια τους σκονίζονταν και ελερώνονταν. Και γι' αυτό πάντοτε πριν το δείπνο, ο αρχηγός του σπιτιού είχε στην υπηρεσία των προσκεκλημένων του έναν δούλο πάντοτε που πριν να καθίσουν να φάνε του έδινε εντολή να πλύνει τα πόδια των προσκεκλημένων του. Και έτσι μέσα από αυτό το μάθημα ο Χριστός θα αποκαλύψει στους μαθητάς ότι δεν είναι μόνο Κύριος και διδάσκαλος, αλλά ούτε απεσταλμένος μόνο του Ιησού Χριστού, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι είναι δούλος στην υπηρεσία των μαθητών του. Και αδελφοί αγαπητοί, είναι μια γνώση την οποία πάντοτε πρέπει να έχουμε όλοι μας στην καρδιά μας και υπόψη μας, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι για να μας υπηρετεί. Αυτός που είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Βασιλεύς των βασιλέων, αυτός τον οποίον εδόθη το υπερπάνω όνομα και μπροστά σε αυτόν θα κλείνει πάνω γόνι επ ουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, είναι απεσταλμένος του Θεού να υπηρετεί τους μαθητάς του. Είναι ο δούλος. Γι' αυτό και ο Πατέρας στην Παλαιά Διαθήκη λέει «Ιδού ο δούλος μου, στον οποίον ευαρεστήθην, τον οποίον υπεστήριξα, στον οποίον έθεσα το πνεύμα μου και τον οποίον απέστειλα». Και έτσι λοιπόν τώρα ο Κύριος μας, υποτεταγμένος κατά πάντα στο θέλημα του Θεού, υπάκουος έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, σηκώθηκε, έβγαλε το ημάτιό του, πήρε μια πετσέτα και έδεσε στην μέση του, πήρε τον νηπτήρα και έκανε κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ κανένας άνθρωπος εκτός από τους δούλους. Θυμηθείτε δε ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε μία, και όχι μόνο μία, υπήρχαν τρεις βασικές διακρίσεις. Υπήρχαν οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί, όπου για τους Ιουδαίους η Εθνική ήταν κοινάρια και ο Χριστός είχε πει μάλιστα συρροφήνισα, όταν το ζήτησε βοήθεια για το παιδί της, είπε να πάρω τον άρτον από τα τέκνα ο Ιησούς, είπε για τους Ιουδαίους, και να το δώσω στους δούλους, στα κοινάρια. Και η συρροφήνισα κέρδισε την εύνοια του Χριστού λέγοντας ότι και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα του αφεντικού, των αφεντικών, των κυρίων. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη διάκριση σοβαρή, ήταν Ιουδαίοι και Έλληνες, Ιουδαίοι και Εθνικοί. Η δεύτερη όμως, ακόμη πιο σοβαρή διάκριση, ήταν δούλοι και ελεύθεροι. Ελεύθεροι ήταν ενώπιον του Θεού ελευθερωθέντες από τον Θεό, και μάλιστα μέσα από την Αίγυπτο τότε, αλλά και πάντοτε ο λαός Ισραήλ ήταν ελεύθερος. Αλλά υπήρχαν και οι δούλοι, που οι δούλοι ήταν πολύ κατώτερης τάξης, κατώτερο επίπεδο από τους Ισραηλίτες. Εκαυχόντου μάλιστα οι Ισραηλίτες ότι εμείς είμαστε ελεύθεροι, τέκνα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και επίσης η άλλη τρίτη διάκριση είναι άντρας και γυναίκα. Ο άντρας σε θεωρεί το ο αρχηγός και η κεφαλή, και όντως και στην Καινή Διαθήκη είναι η κεφαλή του σπιτιού,
Αλλά η γυναίκα τότε θεωρεί το τελείως παρακατιανή. Και ακόμη πιο παρακατιανή η γυναίκα ήταν στα έθνη της εποχής εκείνης, την οποία θεωρούσαν και πράγμα, ούτε καν ζώο, πράγμα. Όμως όλες αυτές και όλες τις άλλες διακρίσεις που δημιουργούνται στις καρδιές των ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός ήρθε και τις γκρέμισε, γιατί τους έκανε, μας έκανε όλους παιδιά του Θεού. Η ισότητα έρχεται από το δώρο που έκαμε στους ανθρώπους ο Θεός, που δέχθηκαν όλους όσους δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν και τους έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Και έτσι λοιπόν τώρα ο Κύριος, καθώς τον λένε οι μαθητές του, και ο διδάσκαλος, καθώς επίσης τον λένε οι μαθητές του, θα δώσει ένα υπέροχο μάθημα. Ο απεσταλμένος του Θεού θα πάρει το προσώψιον, θα πάρει τον νηπτήρα, θα γονατίσει μπροστά στα πόδια των 12 μαθητών του, και το τονίζω το 12 για να σας θυμίσω και του Ιούδα, και θα αρχίσει να πλένει τα πόδια τους σαν δούλος. Αλλά δούλος ο ίδιος το θέλησε. Και βέβαια απεσταλμένος του Θεού, δούλος, και ο ίδιος λέει, όπως εμένα απέστειλε ο Πατέρας, έτσι αποστέλω και εγώ εσάς. Και το παράδειγμα αυτής της ενέργειάς του είναι να μάθουμε δύο πράγματα αληθινά και πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έπαψε ποτέ να είναι δούλος των μαθητών του, αλλά και ποτέ δεν έπαψε να θέλει τους μαθητάς του να είναι δούλοι των αδελφών τους. Η Εκκλησία αποτελείται από δούλους και δούλες. Μάλιστα δεν μπορεί να γίνει αυτό παρά μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, γι' αυτό είναι και προφητευμένο έτη εν τες ημέρες εκείνες. Επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχέη από το πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει. Δεν μπορείς να προφητεύσεις, δεν μπορείς να φέρεις δηλαδή το μήνυμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα του Χριστού με αποτέλεσμα, εάν πρώτα δεν δουλώσεις τον εαυτό σου, ο κάθε μαθητής του Χριστού, ο κάθε χριστιανός τους άλλους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, ελεύθερος ον πάντων, εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας, γιατί εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσω τους πλειοτέρους. Όταν έφτασε μπροστά στα πόδια του Ιούδα, ο Ιούδας δέχθηκε με μεγάλη χαρά, θα έλεγα, να του πλύνει τα πόδια. Σε αντίθεση, όταν στάθηκε μπροστά στον Πέτρο να του πλύνει τα πόδια, ο Πέτρος αντέδρασε με την ειλικρίνεια του αγαθού ανθρώπου, αλλά που δεν έχει αποκάλυψη, και είπε, Κύριε, εσύ μου νύπτης τους πόδας? Και ο Κύριος μας του απάντησε, εκείνο το οποίο εγώ κάνω τώρα εσύ δεν το ξέρεις, θα το γνωρίσεις όμως αργότερα. Και με την ειλικρίνεια του αγαθού αλλά χωρίς αποκάλυψη, του ανθρώπου με ζήλο αλλά χωρίς επίγνωση, του λέει, στον αιώνα ποτέ δεν θα σε αφήσω να μου πλύνεις τα πόδια. Δηλαδή με επίγνωση ότι αυτός είναι ο δούλος και ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Αλλά η απάντηση είναι καταλυτική και άκρος επικίνδυνη. Του είπε ο Κύριος μου, ο Κύριος μας, εάν δεν σε νύψω δεν έχεις μέρος μαζί μου, δεν υπάρχει τόπος δίπλα μου εάν δεν σου νύψω τους πόδας. Και ο αγαθός και πολύ ενθουσιώδης Απόστολος εκ των υστέρων Πέτρος είπε, έφτασε στο άλλο άκρο, όχι μόνο τα πόδια μου Κύριε, και τα χέρια μου και την κεφαλή μου να μου νύψεις. Και πάλι λάθος, γιατί μιλάει η καρδιά, μιλάει το συναίσθημα, και όταν μιλάει η καρδιά μας και το συναίσθημά μας, τα λάθη που κάνουμε είναι πολύ σοβαρά.
γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο. Και ο Κύριος του απάντησε, δεν έχει ανάγκη ο λελουμένος να πλύνει παρά μόνο τα πόδια του. Δηλαδή αυτός που βγαίνει από τα λουτρά, τότε είχαν δημόσια λουτρά και όχι μόνο, όταν έβγαιναν και ήταν πεντακάθαροι, μέχρι να φτάσουν σπίτι τους, μέχρι να φτάσουν στο δείπνο, του Πάσχα ιδιαίτερα, το μόνο που είχε λερωθεί ήταν τα πόδια τους. Και βέβαια και τα μηνύματα που μπορούν να βγουν από εδώ είναι πάρα πολλά, γιατί ο Κύριος μας είπε ότι εσείς πάντες είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων οικούσατε. Ένας δηλαδή αναγεννημένος άνθρωπος είναι καθαρός, αλλά εκείνο το οποίο χρειάζεται συνεχόμενο καθαρισμό είναι η επαφή του με τον κόσμο, με τα γήινα. Εν πάση περιπτώσει, αφού έκατσε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος και του έπλυνε τα πόδια, τώρα έρχεται η ώρα να τους εξηγήσει τι είναι αυτό που έκαμε. Σεις είστε όλοι καθαροί, και για να μην νομίσουμε κι εμείς αλλά και οι μαθητές του ότι δεν ήξερε τίποτα και δεν είχε καταλάβει για τον Ιούδα, τονίζει και προσθέτει όχι όλοι, γιατί ήξερε ακριβώς εκείνον που έμελε να τον παραδώσει. Δεν είστε όλοι καθαροί. Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού και κάθισε πάλι μαζί τους, τους είπε, ελάτε να σας εξηγήσω τι έκανα. Εσείς με φωνάζετε μέχρι τώρα ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλά λέτε, γιατί είμαι. Δηλαδή το γεγονός ότι έγινε δούλος στην υπηρεσία των μαθητών του δεν σημαίνει καθόλου ότι αρνήθηκε αυτά τα οποία ήταν διδάσκαλος και Κύριος. Το γεγονός ότι γίνεσαι δούλος μέσα στην Εκκλησία δεν σημαίνει ότι θα αρνηθείς την ελευθερία σου που σου έχει χαρίσει ο Θεός με την αναγέννηση, τη δύναμη που σου χαρίζει ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο και ακόμη τα χαρίσματα τα οποία σου χαρίζει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου για την οικοδομή της Εκκλησίας ή και τις διακονίες που χαρίζει ο Θεός για τον καταρτισμό των Αγίων. Καθένας ξέρει το έργο του, ξέρει την αποστολή του, ξέρει τη δουλειά του, αλλά εκείνο που πρέπει να ξέρει περισσότερο από όλα είναι ότι για να έχουν αποτέλεσμα, καρποφορία όλα αυτά τα οποία ο Θεός χαρίζει δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, πρέπει να γίνονται από ανθρώπους που έχουν το πνεύμα του δούλου, το πνεύμα της υπηρεσίας, δούλος Χριστού και δούλος της Εκκλησίας και δούλος των αδελφών, ώστε ό,τι έργο έχει εμπιστευθεί ο Θεός στον κάθε άνθρωπο να έχει το αποτέλεσμα το μεγάλο, το απόλυτο, το σωστό και αυτό το οποίο περιμένει ο Χριστός. Εάν δεν γίνεις δούλος, έστω και αν έχεις τα μεγαλύτερα χαρίσματα και τις καλύτερες διακονίες, η καρποφορία σου θα είναι πενιχρή. Μόνο με το πνεύμα του δούλου, δηλαδή μόνο όταν ταπεινώνεται πραγματικά ο άνθρωπος στην καρδιά με πραότητα δούλου, γιατί ο δούλος δεν αντιμιλάει στον Κύριό του, δεν θυμώνει με τον Κύριό του, υπομένει, υποφέρει, ανέχεται όλα τα του Κυρίου του. Μόνο με το πνεύμα αυτό της δουλείας βρίσκεις χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων και ευλογείσαι με πολύ μεγάλη καρποφορία από το Θεό. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί, να μην το θεωρήσουμε ότι αυτό ισχύει μόνο μέσα στην Εκκλησία. Ισχύει στην προσωπική μας ζωή, πολύ δε περισσότερο στην οικογενειακή μας ζωή. Εάν θέλεις τα αποτελέσματα στην οικογένειά σου και στην προσωπική σου ζωή και στη δουλειά σου και στην Εκκλησία να είναι καρποφόρα έντονα, το πνεύμα το οποίο πρέπει να σε διακατέχει είναι το πνεύμα της ταπείνωσης, το πνεύμα της δουλείας για να βρίσκεις χάρη ενώπιον του Θεού.
Εάν δεν έχεις αυτό το πνεύμα της δουλείας, τότε ο δρόμος του ανθρώπου χαλάει. Είτε θα γεμίσει από παράπονα, από απογοήτευση, από απελπισία, και όπου και να βρίσκεται θα μιλάει με απελπισία και με απόγνωση, και θα είναι όχι μόνο ακαρποφόρητος αλλά και άχρηστος και επιζήμιος. Ή θα είναι αυτοδικαιωμένος. Εγώ ξέρω, εγώ είμαι, αυτός είμαι, κανένα αποτέλεσμα, καμία καρποφορία, καμία ευλογία, και ο μόνος ο οποίος θα ευλογείται θα είναι ο εγωισμός του και η παρουσία του στα μάτια του. Και τέλος, τρεις κατηγορίες ανθρώπων που έχουν, χριστιανών που έχουν χάσει το δρόμο τους. Και ο τρίτος είναι η αδιαφορία πια, που προέρχεται από τη μη καρποφορία, τελείως αδιάφορος. Ένας άνθρωπος που δεν νοιάζεται για τίποτα. Το μόνο που τον νοιάζει είναι η ζωή του, ο εαυτούλης του, ο κόσμος και η σχέση του με τα του κόσμου. Έτσι καταλήγουν οι χριστιανοί, δηλαδή σε απόλυτη απελπισία, ολογκρίνια. Βρίσκονται εδώ παράπονο. Τίποτα, δεν με ακούει ο Θεός, δεν με βλέπει ο Θεός, τίποτα δεν κάνω εγώ. Και η αιτία είναι ότι ποτέ δεν έγιναν δούλοι. Ποτέ δεν πήραν αυτό το πνεύμα το οποίο θέλει ο Θεός, της δουλείας, της αληθινής ταπείνωσης. Καθώς λέει ο Χριστός, μάθετε παιδί μου ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Ποτέ δεν ήρθε σε αυτούς αυτό το πνεύμα της ταπείνωσης και της δουλείας για να βλέπουνε το αποτέλεσμα του αγώνα τους. Και επειδή δεν βλέπουνε το αποτέλεσμα του αγώνα τους, γιατί ποτέ δεν υπήρξαν υπηρέτες και δούλοι, γι' αυτό αρχίζει η απογοήτευση, η συγκρίνια, το παράπονο, η απελπισία, η απόγνωση. Και όπου περνάνε σκορπίζουνε απελπισία, απογοήτευση. Και δεν θυμώνται και δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι ο μέγας απογοητευτής στους χριστιανούς είναι ο διάβολος. Παίζουν το παιχνίδι του διαβόλου με τα λόγια της απογοήτευσης, της ακηδείας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Ή, όπως είπαμε, το δεύτερο στάδιο να ξεφύγεις, ο δεύτερος δρόμος είναι η αυτοδικαίωση. Καμάρι εγώ. Και όταν ο άνθρωπος λέει εγώ, τότε όχι δούλος δεν είναι, αλλά δεν έχει καμία πιθανότητα να βρει την εύνοια του Θεού. Και το τέταρτο, που είναι συνήθως η συνέπεια και των δύο, είναι η απόλυτη αδιαφορία. Με ολοκλήρωση την απομάκρυση από το Θεό. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας δίνει αυτή την αποκάλυψη ότι μόνο ο δούλος ευλογείται, αδελφοί. Μόνο ο υπηρέτης ευλογείται. Μόνο αυτός που έχει το πνεύμα του ταπεινού και την καρδιά του συντετριμένου και τρέμει στο λόγο του Θεού, αυτός βρίσκει την εύνοια του Θεού. Γι' αυτό έρχεται τώρα να εξηγήσει ο Κύριος μας αυτό που δεν καταλάβαινε ο Πέτρος και αντέδρασε όταν του ζήτησε να του πλύνει τα πόδια. Εσείς με φωνάζετε διδάσκαλο και Κύριο και καλώς λέγεται, γιατί είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδες, όπως έκανε ο δούλος με εντολή του Κυρίου του, γιατί και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το έκανε με εντολή του Πατέρα του, και εσύ πρέπει να το κάνεις με εντολή του Κυρίου σου. Όπως εγώ το έκανα με εντολή του Κυρίου, του Πατέρα μου, παρόλο που είμαι διδάσκαλος και Κύριος και σας ένυψα τους πόδας, έτσι και εσείς χρεωστείτε. Δεν είναι οικειοθελώς, είναι χρέος.
χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων, να είστε ο ένας υπηρέτης του άλλου. Είναι χρέος, και το χρέος αυτό, αδελφοί αγαπητοί, έχει συνέπειες καλές, ευλογημένες. Γι' αυτό τονίζει ο Κύριος μας ότι χρεωστείτε, και γι' αυτό την τελευταία μέρα τους δίνει αυτό το ωραίο μήνυμα, την ωραία διδασκαλία. Έχετε χρέος να νύπτετε τους πόδας ο ένας τον άλλον. Εγώ λοιπόν παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμετε κι εσείς καθώς έκαμον εγώ. Αυτό το παράδειγμα, εάν δεν το μιμηθούμε, είτε θα καταντήσουμε απογοητευτές, που είναι η χειρότερη κατηγορία των χριστιανών, άκρος επικίνδυνη. Δεν κάνουν ζημιά στον εαυτό τους, κάνουν και σε όλους τους άλλους, με αποτέλεσμα ο Θεός να εύχεται και να τους βγάζει από όλα, γιατί είναι άχρηστοι και επικίνδυνοι, ή αυτοδικαίωσης, έπαρσης, και αυτός πάλι είναι άχρηστος και επικίνδυνος, που θα σε οδηγήσει στην αδιαφορία. Θα μπαίνεις και θα βγαίνεις στην εκκλησία σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ούτε θα παίρνεις ούτε θα δίνεις. Θα είσαι ένα άτομο που ο Λόγος του Θεού, η παρουσία του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, ποτέ μα ποτέ δεν θα σε αγγίζει, γιατί δεν θα αγγίζεσαι, δεν θα θέλεις. Και εξηγεί ακόμη περισσότερο, αληθώς αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού. Είσαι δούλος και δεν μπορείς να γίνεις ανώτερος του Κυρίου σου. Είσαι δούλος και δεν μπορείς ποτέ να γίνεις ανώτερος του αδελφού σου. Δεν μπορείς. Γι' αυτό λέει θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Εάν εσύ θεωρείς ότι υπερέχεις, δεν είσαι δούλος, άρα δεν έχεις και καμία μα καμία ευκαιρία να ευλογηθείς από το Θεό. Θα παραμένεις στην κακομοιριά σου, γιατί δεν έμαθες ότι ο δούλος ευλογείται. Ο δούλος μέσα στο σπίτι, ο δούλος μέσα στην εκκλησία, ο δούλος μέσα στη ζωή. Ο δούλος που σημαίνει ταπεινός στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Αληθώς σας λέγω, δεν υπάρχει κανένας δούλος ανώτερος του Κυρίου του, ούτε κανένας απεσταλμένος ανώτερος του πέψαντος αυτού. Εάν εξεύρετε αυτά, και συνήθως τα ξέρουμε, μακάρι θα είσαστε αν τα κάνετε αυτά. Και σήμερα μας τα λέει και τα ξέρουμε. Μακάρι θα είμαστε αν τα κάνουμε. Δηλαδή θα τα απολαύσουμε, θα ευλογηθούμε αν τα κάνουμε. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί σας τα λέω. Το ερώτημα είναι, τα κάνω? Τα ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Τα κάνεις? Εάν τα κάνεις, θα είσαι μακάριος. Αν δεν τα κάνεις, θα είσαι κακομοιριασμένος. Μέσα στην κακομοιριά σου θα πηγαίνεις και θα έρχεσαι. Θα γκρινιάζεις και θα παραπονιέσαι. Θα υπερηφανεύεσαι και θα αυτοδικαιώνεσαι. Θα αδιαφορείς και δεν θα σ' αγγίζει τίποτα. Ο Θεός να μας δίνει, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε όχι επιλύσμονες ακροατές, αλλά να είμαστε εκτελεστές έργου. Από τώρα σας τα λέω, για να πιστέψετε όταν θα γίνουν ότι εγώ είμαι. Και αυτό το εγώ είμαι είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη. Είναι αυτό που είχε πει ο Θεός στον Αβραάμ. Εγώ είμαι. Ποιος είσαι εσύ να πεις εγώ είμαι ο Κύριος? Κανένας άλλος δεν μπορεί να πει εγώ είμαι. Κανένας. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού τι λένε? Ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Μόνο ο Χριστός είχε την παρησία να πει εγώ είμαι, γιατί μόνο αυτός είναι πραγματικά ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και
προχωράει ακόμη περισσότερο στους μαθητάς του σαν συνέχεια του παραδείγματος της δουλείας και της υπηρεσίας. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όποιος δέχεται όποιον εγώ πέμψω σαν δούλο, εμέ δέχεται. Και όποιος δέχεται εμέ, δέχεται τον πέψαντάμε. Εάν θέλεις να έχεις την αποδοχή του Χριστού και του Πατέρα Θεού, το σημαντικό είναι να σε στέλνει ο Πατέρας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει. Είναι γραμμένο, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Αλλά πώς θα επικαλεστεί αν δεν ακούσει? Συγγνώμη, πώς θα επικαλεστεί αν δεν πιστέψει? Και πώς θα πιστέψει αν δεν ακούσει? Και πώς θα ακούσει αν δεν του κηρύξουνε? Και το τέλος, και πώς θα κηρύξει αν δεν αποσταλεί? Άρα το θέμα δεν είναι να κηρύττεις, το θέμα είναι να σε αποστέλει για να κηρύττεις, να είσαι απεσταλμένος. Και δεν μπορείς να είσαι απεσταλμένος αν δεν είσαι δούλος. Αλλά με όλη την σημασία της λέξεως, δούλος, υπηρέτης, να πλένεις πόδια, ή πιο σωστά να το πω, να πλένουμε ο ένας τα πόδια του άλλου. Και αφού τέλειωσε με το μάθημα, το μοναδικό και το υπέροχο αυτό μάθημα της δουλείας, με τα φοβερά και τα τρομακτικά αποτελέσματα, τα φοβερά αποτελέσματα της υπακοής και τα τρομακτικά άσχημα αποτελέσματα της ανυπακοής, τότε ξαναγύρισε στον εαυτό του. Ταράχθηκε και είπε, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ένας από εσάς θα με παραδώσει. Όλοι τα άκουσαν και ταράχθηκαν, και δίπλα του καθόταν πάντοτε και κλειμένος στο πλευρό του, στον κόλπο του Ιησού, αυτός ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Κύριος. Και ο Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος του κάνει νόημα και του λέει, ρώτησε τον ποιος είναι. Με νόημα. Και σκύβει ο Ιωάννης που τον αγαπάει ο Χριστός, σιγά σιγά χωρίς να ακούσει κανείς, και του λέει, ποιος είναι? Και με τον ίδιο τρόπο του απαντάει ο Κύριος χωρίς να ακούσει κανείς. Είναι αυτός που θα εμβάψω το ψωμί στο κρασί, θα του το δώσω. Και το έκανε, και ο Ιωάννης ήξερε. Και στη συνέχεια, όταν του έδωσε το ψωμί, ο διάβολος εισήλθε μέσα στον Ιούδα. Τώρα πια είναι ο Ιούδας υποχείριο του διαβόλου. Φοβερό. Ποιος κατοικεί μέσα σου? Ποιος κυριαρχεί μέσα σου? Άμα κυριαρχεί και αν κατοικεί και κυριαρχεί ο Χριστός, θα κάνεις αυτού το θέλημα. Οι μαθητές ρώγανε, μήπως εγώ, μήπως εσύ, μήπως αυτός, και στρέφεται ο Κύριος δυνατά πλέον στον Ιούδα και του λέει ότι να κάνεις κάτω το γρηγορότερο. Και ο Ιούδας σηκώνεται. Οι μαθητές δεν κατάλαβαν, γιατί δεν είχαν ακούσει αυτά που άκουσε ο Ιωάννης, και είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, πόσο κοντά είσαι στο Χριστό. Γιατί μπορείς και συνομιλείς χωρίς να σε ακούν οι άλλοι. Και έχει παρησία ο Ιωάννης, ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, νοσφόδρα αγαπητός. Οι μαθητές νόμισαν, όταν είπε πήγαινε κάνε ό,τι μπορείς γρήγορα, ότι είναι να κάνεις γρήγορα, ότι λέει επειδή είχε το ταμείο, ότι τον στέλνει να πάει να αγοράσει ή να τακτοποιήσει πράγματα και κρεμότητες που ήταν τσαρμοδιότητός του, ας πούμε.
Και ο Ιούδας βγήκε έξω, ήταν νύχτα και πήγε κατευθείαν να κάνει αυτό για το οποίο ο διάβολος τον οδήγησε, να παραδώσει τον Χριστό. Μάλιστα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέγει ότι είχε ήδη τα 30 αργύρια στην τσέπη του. Σκεφτείτε ότι σε αυτόν τον αγάπησε μέχρι τέλους. Του πλύνε τα πόδια. Τον βόηθησε να μετανοήσει. Αυτός όμως είχε πάρει στερεά απόφαση να τον παραδώσει. Όταν πια έφυγε, τότε άνοιξε η καρδιά του Κυρίου μας. Όταν λοιπόν εξήλθεν ο Ιησούς, είπε «Τώρα εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό». Τώρα που εκπληρώθηκε το γεγραμμένο ότι αυτός που τρώγε μαζί μου θα με παραδώσει στους εχθρούς μου. Τώρα ξεκίνησε το έργο που είναι να συλληφθεί ο Χριστός. Τώρα δεν το σταματάει τίποτα. Θα πάει να τον παραδώσει. Τώρα πρέπει να είναι στερεός ο Κύριος, να μην το βάλει στα πόδια, να φύγει, να πάει να κρυφτεί. Στέκει εκεί με τις μαθητάς του, ξέρει με λεπτομέρειες τι θα συμβεί και ομολογεί «Τώρα εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου». Αλλά με τη δόξα του Υιού του ανθρώπου, γιατί δοξάστηκε? Γιατί το έργο το οποίο λέει αργότερα, το έργο το οποίο μου έδωκες ετελείωσα. Λίγο πριν τι είχε πει? Ήλθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Σε λίγο. Τώρα όμως λέει τώρα. Τώρα δηλαδή άρχισε η αντίστροφος μέτρηση. Σε λίγο θα τον συλλάβουνε. Τώρα δεν σταματάει. Και καθώς πήρε στερεά απόφαση, τώρα εδοξάστηκε ο Θεός εν αυτό. Πότε δοξάζεται, αδερφοί, ο Χριστός στη ζωή μας? Πότε δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μας? Όταν η απόφασή μας είναι στερεή, αμετακίνητη, δηλαδή όταν πάρουμε την απόφαση του θανάτου. Εκείνη τη στιγμή αποδείχθηκε ότι είχε πάρει ο Κύριος μας από την αρχή την απόφαση του θανάτου. Τον έστειλε τον Ιούδα, δεν τον εμπόδισε. Δεν έκανε καμία προσπάθεια να τον εμποδίσει. Προσπάθεια να τον συγχωρήσει και να τον σώσει έκανε. Προσπάθεια να τον εμποδίσει να κάνει το έργο του δεν έκανε. Εκεί είναι που δοξάζεται ο Χριστός. Εκεί είναι που δοξάστηκε ο Χριστός και δοξάστηκε και ο Πατέρας. Δεν προσπαθεί να αποφύγει αυτό το οποίο ο Θεός έχει αποφασίσει για αυτόν. Προσπάθησε να σώσει και να φέρει σε μετάνοια τον Ιούδα και δεν το πέτυχε. Αλλά δεν θα τον εμποδίσει να πάει να παραδώσει, να τον παραδώσει. Και ήρθε η ώρα να δώσει την καινούργια εντολή. Λίγο καιρό θα είμαι μαζί σας. Εκεί που θα πάω, όπως είπα και στους Ιουδαίους, εσείς τώρα δεν μπορείτε να έρθετε. Γι' αυτό τώρα που θα λείπω, αγαπάτε αλλήλους, αλλά όχι όπως έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, να αγαπήσει τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Τώρα μιλάει για μια άλλη αγάπη, μια καινούργια εντολή, καινή εντολή. Αγαπάτε αλλήλους, δηλαδή να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως εγώ αγαπώ τον κάθε έναν από εσάς. Με αυτή την αγάπη, την αγάπη της θυσίας, της προσφοράς, της δουλείας, την αγάπη του θανάτου. Και ολοκληρώνεται αυτή η καινούργια εντολή με το να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Κανένας ποτέ δεν το είπε αυτό. Ο Δαβίδ έλεγε «Με τέλειο μίσος μισώ τους εχθρούς σου, Κύριε».
Και όταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης πλησιάζαν στη Σαμάρια που δεν τον δέχονταν τον Χριστό, τους είπε να προσευχηθούμε σαν τον Ηλία να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει. Και ο Κύριος είπε, δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε. Εμείς δεν είμαστε του πνεύματος της εκδίκησης, της τιμωρίας, της θανατικής ποινής. Εμείς είμαστε του πνεύματος της σωτηρίας, της συγχώρεσης, της δικαιοσύνης του Θεού. Και αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Όταν έχουμε αυτό το πνεύμα δεν θυμώνουμε, δεν αγριεύουμε. Όταν θυμώνουμε είμαστε άλλου πνεύματος. Και πολλές φορές έχω θυμώσει και όταν τελειώνει, όχι όταν τελειώνει, το συνειδητοποιώ, τώρα λέω είμαι άλλου πνεύματος. Και δεν είναι ωραίο να είμαστε άλλου πνεύματος. Να είμαστε του πνεύματος του Χριστού, του φρονήματος του Χριστού, για να απολαμβάνουμε την αγάπη του Χριστού, το έλεος του Χριστού, γιατί με όποιο μέτρο κρίνουμε, με το ίδιο κρινόμεθα. Φόσον θυμώνεις και τον κρίνεις και τον κατακρίνεις και τον καταδικάζεις, αυτό που θα εισπράττεις από τον Κύριο είναι κρίσης, κατάκρισης και καταδίκη. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Όταν τ' άκουσε ο Πέτρος, είπε, Κύριε, πού θα πας και δεν μπορούμε εμείς να έρθουμε? Λέει, εκεί που θα πάω δεν μπορείτε να έρθείτε. Και πάλι ο αγαθός Πέτρος, αλλά άκρος επιπόλαιος, με ζήλο Θεού αλλά χωρίς επίγνωση, λέει, όχι, εγώ ξέρω ότι μπορώ να σε ακολουθήσω και στο θάνατο ακόμη. Και ο Κύριος του είπε μια φορά ακόμη πόσο μεγάλο λάθος κάνει, καθώς βλέπει τον εαυτό του μέσα από τη λογική του και όχι μέσα από το Λόγο του Θεού, από το θέλημα του Θεού. Του λέει, Πέτρο, εσύ λες ότι θα με ακολουθήσει και στο θάνατο? Εγώ σου λέω ότι ο διάβολος αποφάσισε να σε κοσκινήσει και δεν μπορείς να τα βάλεις με τον διάβολο. Γι' αυτό τώρα είναι βράδυ, πριν ξημερώσει. Νύχτα θα είναι ακόμη όταν θα λαλήσει ο κόκορας και εσύ θα με έχεις αρνηθεί, απαρνηθεί τρεις φορές. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, με τη δική μας βούληση, ενθουσιασμό, επιθυμία, ηρωισμό, μόνο λάθη θα κάνουμε. Επαναλαμβάνω, με τη δική μας ταπείνωση και δουλεία θα έχουμε καλά αποτελέσματα στη ζωή μας. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος του Κυρίου και μαθητής ανώτερος του διδασκάλου. Και σε μας Κύριος μας είναι ο Χριστός. Αμήν. Και διδάσκαλος μας είναι ο Χριστός. Και είμαστε μικρότεροι από Αυτόν. Και θέλουμε να Του μοιάσουμε. Και θέλουμε να περπατάμε στα ίχνη Του. Γιατί θέλουμε να έχουμε την καρποφορία Του, την ευλογία Του, τη βοήθειά Του στη ζωή μας. Βοήθησε μας, Κυρία μου.